όπως ήταν ο στρατός μας το 1821 όταν έκανε το μεγάλο θαύμα της Εθνικής Επαναστάσεως, το 1912-13 όταν κατήγαγε τους Βαλκανικούς θριάμβους και το 1940 όταν έγραψε το έπος πάνω στα βουνά της Βορείου Ηπείρου. Δεν είναι καλά τα σημάδια των καιρών μας. Πρέπει να ανησυχούμε σαν έθνος. Πανταχώθεν, βαλόμεθα, όλοι μας επιβολεύονται, καταστρέφουν την πατρίδα μας, δεν ξέρουμε τι σχέδια ετοιμάζουν για μας. Ο Θεός και η υπέρμαχος στρατηγός να μας βοηθήσουν. Είναι τόσο μικρό το ελληνικό έθνος, είναι τόσο μικρή η πατρίδα. Να παρακαλέσουμε τον Θεό να φυστεί του μαρτυρικού και ιστορικού αυτού τόπου. Προτού έλθουμε στο θέμα της εκπομπής, θέλω να κάνω, αγαπητοί τηλεθεατές, σχόλια. Την περασμένη Τρίτη, στην εκπομπή του κυρίου Μιχαλοπούλου «Αφύλακτη διάβαση», έγινε μία συζήτηση γύρω από την Ιεραποστολική Αδερφότητα Σταυρός. Η συζήτηση αναφέρθηκε και στο ταπεινό μου όνομα. Κατά την εκπομπή διαβάστηκε μία επιστολή μου, την οποία την παραμονή της εκπομπής έστειλα με φάξ προς τον κύριο Γρηγόρη Μιχαλόπουλο. Τα λόγια αυτής της εκπομπής χαρακτηρίστηκαν ως κολακευτικά. Οι λέξεις κολακευτικά λόγια, οι φράσεις κολακευτικά λόγια έχει και την καλή και την κακή σημασία. Καλή σημασία έχει όταν εννοούμε επενετικά λόγια, δικαίως επένους. Κακή σημασία έχει όταν εννοούμε λόγια προερχόμενα από το ταπεινό, το κατώτερο ελαττήριο της κολακίας. Δεν πρόκειται για λόγια με τη δεύτερη έννοια, την κακή έννοια. Ο υποφαινόμενος ανήκω σε μια ομάδα προσώπων, θεολόγων και άλλων ιεραποστολικών προσώπων, που δεν κυκλοφορούμε το κύβδηλο νόμισμα της κολακίας. Δεν κολακεύουμε, γι' αυτό και υφιστάμεθα διωγμούς και θλίψεις. Η επιστολή την οποία επίφθαινα προς τον κύριο Μιχαλόπουλο ήταν μια έκφραση της αγάπης και της εκτιμήσεως και πολλών και του υποφαινομένου, γιατί ο κύριος Μιχαλόπουλος, ομολογουμένος, δίνει μάχη, αγωνίζεται πάνω σε σπουδαία εκκλησιαστικά και εθνικά ζητήματα. Ιδιαιτέρως είναι άξιος τιμής, διότι το κανάλι του «Η Τηλετώρα», ομολογουμένος πάλι, είναι ευπρεπέστερο από τα άλλα κανάλια, έχει τις περισσότερες θρησκευτικές, εθνικές και επιστημονικές εκπομπές, είναι ανώτερο από τα άλλα κανάλια. Αυτά είπα δια της επιστολής και ιδιαιτέρως εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου, διότι ο κύριος Μιχαλόπουλος με υπεστήριξε με όλη την ψυχή του, πολλές φορές μίλησε και σχετικά με τον αφορισμό μου και προφορικώς μίλησε και γραπτός έδειξε το θέμα του αφορισμού μου και με υπεράσπισε και μου έδωκε εδώ μια ώρα την εβδομάδα στο κανάλι του για να κηρύττω το μεγαλείο της Ορθοδοξίας μας. Κατά την εκπομπή διαβάστηκε επίσης ένα φάξ το οποίο έστειλα από την επαρχία την προηγουμένη της εκπομπής ημέρα και το έστειλα ως κατεπήγον. Είναι σύντομο και το διαβάζω πάλι για να ακουστεί και από αυτή την εκπομπή. Αγαπητέ κύριε Γρηγόρη, χαίρετε και γένετε. Ο κύριος Αντώνιος Ελευθεριάδης
έγραψε στον Ορθόδοξο τύπο ότι ψευδολογώ και συκοφαντώ τον Αυστραλίας, τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας. Πληροφορούμε δε ότι αύριο στην αφύλακτη διάβαση θα καταφερθεί εναντίον μου. Ερωτήστε τον και αν είναι έτσι, ειδοποιήστε με παρακαλώ στην Πάτρα, τηλέφωνο τάδε, για να έλθω εσπευσμένος να μετάσχω στην εκπομπή, για να μπορώ να απαντήσω. Το δράμα του Φλωρίνης έγκυται στο εξής. Τρία μέλη της αδερφότητος, δύο κληρικοί και ένας λαϊκός, εκμεταλλευόμενοι το βαθύ γύρας του επισκόπου, τον πιέζουν και τον βασανίζουν για να μεταβάλει την αδερφότητα από ιεραποστολική σε μοναστήρι ησυχαστήριο, από αγωνιστική σε λαπάγια στομαχικούς, από δημοκρατική, διοικουμένη από τον προϊστάμενο με το περί αυτών διοικητικών συμβούλιων, σε δικτατορική, διοικουμένη μόνον από ένα κληρικό. Παπά, πάπα. Με πολύ αγάπη, Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Σχολιάζοντας το φαξ, ο αγαπητός κύριος Μιχαλόπουλος διερωτήθηκε γιατί το χαρακτήρισα ως κατεπήγον. Για δύο λόγους το χαρακτήρισα ως κατεπήγον, τους οποίους αναφέρω μέσα στο φαξ. Πρώτον, διότι ο κύριος Ελευθεριάδης, άλλοτε φίλος και τώρα εχθρός, έγραψε προδημήνου στον Ορθόδοξο τύπο ότι εγώ πολεμώ τον Αυστραλίας χωρίς επιχειρήματα και είμαι ελεηνός ψευδολόγος και συκοφάντης του Αυστραλίας. Ο Αυστραλίας είπε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα μεγάλο παραμύθι και ο κύριος Ελευθεριάδης δικαιολόγησε τον Αυστραλίας λέγοντας ότι δεν είπε δήθεν τέτοια φράση. Είπε και παραείπε. Υπάρχουν αυτοί οι μάρτυρες και γραπτές καταθέσεις μαρτύρων. Αλλιώς θα ήμουν στη φυλακή και θα σάπιζα στη φυλακή. Επειδή λοιπόν ο κύριος Ελευθεριάδης υπήρξε συκοφάντης μου και είχα πληροφορίες ότι έλεγε ότι στην αφύλακτη διάβαση θα καταφερθεί εναντίον μου, γι' αυτό έστειλα το φαξ να με καλέσει ο κύριος Μιχαλόπουλος, για να πρόκειτο πράγματι να μιλήσει εναντίον μου, για να μπορώ να απαντώ. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο έστειλα το φαξ. Είχε προαναγγελθεί ότι στην αφύλακτη διάβαση στην εκπομπή θα γίνει λόγος για το Γολγοθά του Φλωρίνης. Και επειδή υπάρχει σύγχυση γύρω από το θέμα της αδερφότητας Σταυρός που αποτελεί Γολγοθά του Φλωρίνης και μπορούσαν να λεχθούν πράγματα που δεν είναι σωστά, γι' αυτό έστειλα το φαξ δηλώνοντας ότι το δράμα του Φλωρίνης έγκυται στο ότι τρία πρόσωπα, μέλη της αδερφότητας, δύο κληρικοί και ένας λαϊκός, πιέζουν και βασανίζουν τον εις βαθύτατο γύρας φράσαντα επίσκοπον για να τον πείσουν να μεταβάλει την αδερφότητα Σταυρός, να την μεταβάλει από ιεραποστολική σε μοναστήρι ησυχαστήριο, από αγωνιστική σε μη αγωνιστική, να καταργηθεί η αγωνιστική και μαθητική γραμμή της αδερφότητας και να διοικείται όχι δημοκρατικά από τον προϊστάμενο με το περί αυτών διοικητικών συμβούλιων, αλλά δικτατορικά από ένα παπά. Αυτό έλεγαν οι τρεις αυτοί, οι δύο κληρικοί και ο ένας λαϊκός, μέλη της αδερφότητας. Έλεγαν και επέμειναν τρία χρόνια υπομονή. Και αυτό διατάραξε την αδερφότητα και απετέλεσε πηγή θλίψεως για τον επίσκοπο Φλωρίνης.
Ο κύριος Μιχαλόπουλος διατύπωσε μερικές απορίες, έκανε μερικά σχόλια. Είπε, είναι κακό αν η Ιεραποστολική αδελφό της γίνει μοναστήρι. Το μοναστήρι ασφαλώς δεν είναι κακό. Καλό και Άγιο είναι το μοναστήρι. Πολλοί Άγιοι βγήκαν από τα μοναστήρια. Ο μοναχισμός είναι καθιερωμένος και καταξιωμένος από την Εκκλησία. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Ο Σταυρός ιδρύθηκε ως ιεραποστολική αδελφότης. Με μοναχικό χαρακτήρα, αλλά ιδιότυπο. Δηλαδή, τι θα πει ιδιότυπο? Ότι τα μέλη υπόσχονται μεν ακτιμοσύνη, παρθενία, υπακοή, αλλά δεν ζουν όπως τα μοναστήρια με τη συνήθη έννοια, όπως είναι τα γιουρίτικα μοναστήρια που έχουν μακρές ακολουθίες και πολλές προσευχές και όλοι ρασοφορούν. Προέχει στην αδελφότητά μας η Ιεραποστολή, η οποία και λογικός και αξιολογικός προηγείται τον μοναχισμό. Ή αν δεν γίνει Ιεραποστολή, αν δεν ακουστεί κήρυγμα, πώς θα πιστεύσει ο άλλος και θα πάει κάποιος να γίνει και μοναχός? Η αδελφότητα μας ιδρύθηκε ως Ιεραποστολική και εμείς θέλουμε να παραμείνει η Ιεραποστολική. Έχει ανάγκη η κοινωνία μας από κήρυγμα, από κύκλους γραφής, από κατηχητικά, από φιλανθρωπία, από κοινωνική δράση. Άλλωστε, μοναστήρια υπάρχουν στην Ελλάδα πολλές εκατοντάδες, ενώ οι Ιεραποστολικές αδελφότητες πόσες είναι? Είναι η Ζωή, ο Σωτήρας, ο Σταυρός και ο λίγες λιγότερο άγνωστες αδελφότητες. Ο κύριος Μιχαλόπουλος είπε, καλά τα μοναστήρια είναι λαπάδες. Δεν αντελήφθη τι ήθελα και τι ήθελα ακριβώς να είπε ο κύριος Μιχαλόπουλος. Ασφαλώς δεν κατηγορώ τα μοναστήρια. Μέσα από τα μοναστήρια βγήκαν μεγάλοι αγωνιστές. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός από μοναστήρι δεν βγήκε? Στην αρχαία εποχή μοναστήρια δεν έδωκαν το μεγάλο αγώνα για την Ορθοδοξία, τη μεγάλη μάχη. Το μοναστήρι του Αγίου Θεοδόρου του Στοδίτου δεν ήταν αγωνιστικό μέχρι να οργανώνει συλλαλητήρια στην Κωνσταντινούπολη. Όταν είπα λαπά, δεν ήθελα να κατηγορήσω τα μοναστήρια, μη γέννητο, αλλά είπα ότι αυτοί οι τρεις, οι δύο κληρικοί και ο ένας λαϊκός, θέλησαν να μεταβάλουν την αδελφότητά μας στο Σταυρό σε λαπά, να καταργήσουν την μαχητικότητα και αγωνιστικότητα της αδελφότητας. Επίσης ο κύριος Μιχαλόπουλος είπε, τα μοναστήρια δικτατορία έχουν. Πάλι λέγω, δεν κατηγόρησα τα μοναστήρια, αλλά κατηγόρησα αυτούς που θέλουν την αδελφότητά μας να την μεταβάλουν σε δικτατορικό σύστημα διοικήσεως. Τα μοναστήρια δεν έχουν δικτατορία. Έχουν τον ηγούμενο και το περί αυτών ηγούμενο συμβούλιο. Δεν διοικούνται από ένα πρόσωπο τα μοναστήρια. Αυτοί όμως οι άνθρωποι που δημιούργησαν πρόβλημα στην αδελφότητά μας επέμειναν ένας παπάς να κυβερνάει και το Διοικητικό Συμβούλιο να μην έχει κανένα λόγο για τη διοίκηση, για τη ζωή της αδελφότητος. Κατά την εκπομπή έδωκε συντόμως τηλεφωνική συνέντευξη από τη Φλόρινα ο πατήρ Αυγουστίνος, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, και δήλωσε και ερωτήθηκε από τον κύριο Μιχαλόπουλο εάν θέλει η αδελφότης
να παραμείνει αδελφό της ή να γίνει σωματείο. Αυτό το ερώτημα δεν το καταλαβαίνω. Γιατί? Γιατί αδελφό της και σωματείο δεν είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Η αδελφό της είναι και σωματείο. Η Ιεραποστολική αδελφό της Σταυρός σωματείων αναγνωρισμένο από το κράτος. Αυτό το ζήτημα, αυτή τη διάκριση ή αδελφό της ή σωματείο την δημιούργησε ένα πρόσωπο αγράμματο από τη Φλόρινα. Η αδελφό της ή σωματείο. Η αδελφό της είναι σωματείο. Αποτελείται από πολλά μέλη. Και η Εκκλησία η Μεγάλη αδελφό της λέγεται Σώμα Χριστού, διότι αποτελείται από πολλά μέλη. Ο Μητροπολίτης στο ερώτημα αν θέλει η αδελφό της να παραμείνει όπως είναι ή να αλλάξει, απήντησε ότι η αδελφό της θέλει να παραμείνει ιεραποστολική όπως είναι η ζωή και ο σωτήρας. Είπε και μια φράση στη συνέχεια, ελλειπή φράση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει μια ασφαλμένη εντύπωση. Είπε ο Σεβασμιότατος, ο Ευσταθείο και ο Σωτηρόπουλος δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Ένα τέτοιο πράγμα είπε, που μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι εμείς πηγαίναμε κόντρα στον πνευματικό μας πατέρα και διδάσκαλο και προϊστάμενος αδελφός τους. Κάνουμε κάτι αντίθετο από ό,τι θέλει. Δεν κάνουμε κάτι αντίθετο από ό,τι θέλει, αλλά κάνουμε ακριβώς αυτό το οποίο θέλει. Να παραμείνει η αδελφό της ιεραποστολική, αγωνιστική και να κυβερνάται από τον προϊστάμενο με το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό που λέγεται το καταστατικό μας. Ιεραποστολική, αγωνιστική, δημοκρατική. Αυτό θέλει ο πατήρ Αυγουστίνος, αυτό θέλουμε και εμείς. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν κακόβολα πρόσωπα που παραπληροφορούν και ενώ αγωνιζόμαστε για το ίδιο πράγμα μπορεί να δημιουργείται κάποια διαφορετική εντύπωση. Δήλωσε μάλιστα ο πατήρ Αυγουστίνος κατά την τελευταία μετάβασή του εδώ στην Αθήνα στην αδελφότητα και είναι γραμμένο στα πρακτικά της αδελφότητος ότι η βούλησή του είναι η αδελφότητα να παραμείνει ιεραποστολική, αγωνιστική και να κυβερνάται κατά το καταστατικό από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον προϊστάμενο που είναι πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα έρθω τώρα σε ένα δυσάρεστο σημείο. Μεταξύ του αγαπητού κυρίου Μιχαλοπούλου και του αγαπητού κυρίου Ευσταθίου υπάρχει από καιρό τώρα μία αντιδικία. Και αυτό με λυπεί πολύ, όπως λυπεί και άλλους χριστιανούς. Με λυπεί πολύ, διότι και ο κύριος Ευσταθίου είναι πνευματικός μου αδελφός, συνδέεται με τον πατέρα Αυγουστίνο 52 χρόνια, είναι μέλος της αδελφότητος και του Διοικητικού Συμβουλίου και βαστάζει ένα αρκετό βάρος υποχρεώσεων μέσα στην αδελφότητα. Και ο κύριος Μιχαλόπουλος είναι ένας αγωνιστής, δίνει τη μάχη με όλη του την παρησία και προς την κατεύθυνση της Εκκλησίας και προς την κατεύθυνση του έθνους και με όλα τα μέσα που διαθέτει της δημοσιότητας, με τις εφημερίδες του και με την τηλετόρα. Και οι δύο είναι αγαπητά πρόσωπα σε μένα και γι' αυτό στενοχωρούμε, διότι υπάρχει αυτή η αντιδικία. Ατέλειες υπάρχουν παντού. Παρανοήσεις, παρεξηγήσεις,
επίσης υπάρχουν παντού. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, αιρέσεις, απιστία, αθεία, εγκλήματα δεν υπάρχουν. Κακές προθέσεις δεν νομίζω ότι υπάρχουν ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά, και η επιθυμία μας είναι αυτή η αντιδικία να λήξει. Θα λήξει η ζωή μας μια μέρα, και συντόμως, είναι τόσο σύντομη η ζωή. Προτού λήξει η ζωή μας, πρέπει να λήγουν οι διαφορές μας με τους συνανθρώπους. Δεν είμαστε αιώνιοι, είναι πολυτέλεια πλέον να ερίζουμε. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, αγαπητοί, και θα συνεχίσουμε. Μην χάσετε. Αγαπητοί τηλεθεατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Σχολιάζουμε την κρίση στην αδελφότητα Σταυρός. Τα τρία πρόσωπα που αγωνιζόμεθα στεναρός για να παραμείνει η αδελφότης ιεραποστολική, αγωνιστική και να διοικείται από τον προϊστάμενο με το Διοικητικό Συμβούλιο, είμαι εγώ, ο κύριος Ευσταθίου και ο κύριος Τρασίβουλος Πάστος, και τρεις μεθαμέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα πρόσωπα βεβαίως, άλλα μέλη της αδελφότητας, αλλά εμείς έχουμε την περισσότερη ευθύνη και κάνουμε τον ισχυρότερο αγώνα. Και αντιλαμβάνομαι ότι οι δύο κληρικοί και ο ένας λαϊκός που είχαν αντίθετες ιδέες πείθονται μάλλον ότι ήταν σφάλμα η άποψή τους και η τακτική τους, και παρετούνται των αξιώσεών τους για τη μεταβολή του χαρακτήρους της αδελφότητας, και ίσως την άλλη εβδομάδα θα είμαι σε θέση να αναγγείλω κάτι πολύ ευχάριστο για την αδελφότητα, ότι επέρχεται γαλήνη και ηρεμία. Επειδή οι αδελφότητες προσφέρουν μεγάλη προσφορά στο ελληνικό έθνος, γι' αυτό ο Σατανάς τις πολεμεί και πολλές φορές με πόλεμο εκ δεξιών. Γιατί ο πόλεμος μέσα στην αδελφότητά μας ιδεολογικός είναι. Άλλοι λένε μοναστήρι, άλλοι λένε ιεραποστολή. Δεν είναι τα ελαττήρια τέλος πάντων κατώτερα ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη. Εν πάση όμως περιπτώσει, να τονίσουμε ότι σε κάθε εποχή και περισσότερο στην εποχή μας υπάρχει ανάγκη ιεραποστολής για να εκχριστιανιστούμε εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί, που πολλοί δεν ξέρουμε ούτε το άλφα της πίστεώς μας, ούτε τα στοιχειώδη της Ορθοδοξίας, που δεν είμαστε συνειδητοί χριστιανοί. Πρέπει να οργωθεί η πατρίδα με κηρύγματα, να κηρυχθεί πλουσίως το Ευαγγέλιο, αλλιώς θα χαθούμε. Και δεν πρέπει να χαθεί μια τόσο μεγάλη πατρίδα, ένα τόσο μεγάλο έθνος. Ένα έθνος που έγραψε τη σπουδαιότερη ιστορία πάνω στον πλανήτη. Σπουδαία ιστορία προ Χριστού και σπουδαιότερη μετά Χριστόν διά της Ορθοδοξίας. Ο πατήρ Αυγουστίνος ρωτήθηκε από τον κύριο Μιχαλόπουλο αν ο κύριος Ελευθεριάδης είναι συνεργάτης της αδελφότητος, και ο πατήρ Αυγουστίνος απήντησε ότι φίλος της αδελφότητος είναι, δεν είπε συνεργάτης, και σπουδαίος άνθρωπος, και ότι διαβάλλεται, δηλαδή συκοφαντείται. Αυτό δεν είναι αληθές. Ο κύριος Ελευθεριάδης μέχρι πρότινος ήταν όντως φίλος της αδελφότητος, και με αυτή την εντύπωση έμεινε και ο πατήρ Αυγουστίνος. Εγώ τον πήρα προημερών στο τηλέφωνο και του είπα: «Πάτερ Αυγουστίνε, ο κύριος Ελευθεριάδης δυστυχώς μετεστράφει από φίλο σε εχθρό, και στον Ορθόδοξο Τύπο προδημήνου έγραψε ότι εγώ ψευδολογώ και συκοφαντώ την Αυστραλίας
και μάλιστα στην πιο φρικτή βλασφημία του Αυστραλίας, ότι η Αγία Γραφή είναι ένα μεγάλο παραμύθι που είναι ανατροπή όλου του χριστιανισμού. Υπάρχουν αυτοί που οι μάρτυρες και γραπτές καταθέσεις ζήτησαν και μου έστειλαν. Με παρουσίασε ως ελεηνό ψευδολόγο και συκοφάντη ο αγαπητός κύριος Ελευθεριάδης. Τα είπα αυτά στον πατέρα Αγουστίνο, αλλά είναι γέρος άνθρωπος και το ξέχασε τι του είπα. Ξεχνάμε εμείς οι νεότεροι, πόσο μάλλον ένας γέροντας 91 ετών. Και υπάρχουν και πρόσωπα κακόβουλα που τον παραπληροφόρησαν, φαίνεται, και γι' αυτό είπε ότι είναι φίλος, σπουδαίος και διαβάλλεται. Δεν είναι πλέον φίλος της αδελφότητος και δεν θα έλεγε ποτέ ο πατήρ Αγουστίνος ότι είναι σπουδαίος και διαβάλλεται, αλλά θα έλεγε διαβάλλει, συκοφαντή. Και συκοφαντή το πρόσωπο το οποίο ο κύριος Μιχαλόπουλος ονόμασε στυλοβάτη της αδελφότητος Σταυρός. Δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατώ και εγώ ένα μεγάλο βάρος μέσα στην αδελφότητα Σταυρός, το βάρος κυρίως του κηρύγματος, που είναι το κυριότερο ιεραποστολικό έργο. Λύσαξε ο σατανάς εναντίον του κηρύγματος και διεγείρει εχθρούς και φίλους, δυστυχώς, εναντίον της ιεραποστολικής αδελφότητός μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, να πούμε λίγα λόγια πάνω στη μεγάλη εορτή, την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Να ερμηνεύσουμε τις δύο λέξεις, κοίμησης και Θεοτόκος. Η Παναγία ονομάζεται Θεοτόκος. Αυτό είναι το κυριότερο όνομά της, το θεολογικό όνομα. Σε αυτό το όνομα περιέχεται όλο το μυστήριο της ευσεβίας. Ότι ο Θεός έλαβε σάρκα και οστά από τα αγνά αίματα της Παρθένου Μαρίας και έγινε άνθρωπος. Η Παναγία συνέλαβε, κυοφόρησε και γέννησε θεάνθρωπο. Γι' αυτό δεν λέγεται Χριστοτόκος όπως ήθελε ο Νεστόριος ο Αιρεσιάρχης, αλλά Θεοτόκος. Λέγοντας Θεοτόκος, λέμε όλο το μυστήριο της ευσεβίας, για το οποίο ο Απόστολος Παύλος λέγει «Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Ο Θεός, ο αόρατος Θεός, φανερώθηκε παίρνοντας σάρκα από τα αίματα της Παρθένου και γινόμενος άνθρωπος. Όποιος, αδελφοί μου, δεν πιστεύει ότι ο Χριστός είναι Θεός, δεν είναι χριστιανός. Είναι αχριστιανός ή μάλλον αντίχριστος. Και δυστυχώς πολλοί σήμερα λέγονται χριστιανοί, αλλά δεν πιστεύουν ότι ο Υιός της Παρθένου είναι Υιός του Θεού, Θεός αληθινός, όπως ο Πατέρας του. Μία ουσία, μία Θεότης μαζί με το Θεό Πατέρα. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα σήμερα διεκήρυσε με 10 περίπου επιχειρήματα, δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε, τη θεότητα του Χριστού. Ο Χριστός ήταν εν μορφή Θεού, που σημαίνει ότι ήταν Θεός και δεν θεώρησε αρπαγμόν ευκαιρία προς απόλαυση το είναι ίσα Θεό, το ότι ήταν ίσως με το Θεό ισόθεος, ίσως με το Θεό Πατέρα. Δεν θεώρησε τη θεότητά του ευκαιρία για απόλαυση. Δεν είπε ας καθίσω στον ουρανό να απολαμβάνω τα μεγαλεία της θεότητός μου, αλλά εκένωσε τον εαυτό του, άδειασε τον εαυτό του από τα μεγαλεία της θεότητος και αυτός που ήταν Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτός που ήταν Κύριος έγινε δούλος, χωρίς να πάψει βεβαίως να είναι Κύριος και Θεός όπως τον ομολόγησε ο Θωμάς. Και σαν άνθρωπος ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο σταυρικός θάνατος είναι ο οδυνηρότερος και εξευτελιστικότερος θάνατος. Και επειδή ο Χριστός ως άνθρωπος ταπείνωσε τόσο πολύ τον εαυτό του, γι' αυτό και ο Θεός τον Χριστό ως άνθρωπο υπερύψωσε, ύψωσε σε υπέρτατο βαθμό και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα, και του χάρισε δόξα πάνω από κάθε δόξα, ώστε εν το όνοματι του Ιησού να κάμψει
λατρευτικά κάθε γόνι, κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Επουράνια είναι οι άγγελοι, επίγεια είναι οι άνθρωποι που κατοικούν πάνω στη γη και καταχθόνια είναι οι ψυχές στον Άδη. Και πάσα γλώσσα και κάθε γλώσσα αγγελική και ανθρωπίνη να δοξολογήσει, διότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρός. Διότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι Κύριος, Γιαχβέ στα εβραϊκά, Θεός αληθινός εις δόξα Θεού Πατρός, του τέστη στη σφαίρα και στο ύψος της δόξης που έχει ο Θεός Πατέρας. Η δόξα του Θεού Πατρός και του Υιού, του Ιησού Χριστού, καθώς και του Αγίου Πνεύματος, είναι μία και η αυτή, διότι μία και η αυτή είναι η ουσία, η Θεότης. Η Παναγία είναι πολύ μεγάλη, διότι γέννησε τον μεγάλο με απόλυτη έννοια, το Θεό. Η μεγαλοσύνη της Παναγίας είναι ανάλογη με τη μεγαλοσύνη του τέκνου της. Ποιο πρόσωπο, ποια γυναίκα ποτέ αξιώθηκε τόσο μεγάλης τιμής να συλλάβει, να κυοφορήσει και να γεννήσει τον ίδιο το Θεό. Όταν κήρυτο το Χριστός και έλεγε τα χρυσά του λόγια, μια απλοϊκή γυναίκα μέσα από το πλήθος συγκινήθηκε, ύψωσε τη φωνή της εν μέσω του πλήθους και φώναξε: «Μακαρία η κοιλία η βαστάσας άσε και μπαστίουσε θύλασσας. Χριστέ ευτυχισμένη η μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε». Αυτό σημαίνει το Θεοτόκος, ότι η Παναγία γέννησε Θεό, όχι απλώς άνθρωπο, όχι απλώς ένα φιλόσοφο, ένα ηθικολόγο, ένα κοινωνιολόγο, ένα μεταρρυθμιστή, ένα μύστη θρησκείας. Όχι, γέννησε Θεό, ακριβέστερα θεάνθρωπο. Και το κοίμησης τι σημαίνει? Το κοίμησης σημαίνει θάνατος, αλλά η Εκκλησία δεν λέγει θάνατος. Δεν λέμε σήμερα γιορτάζουμε το θάνατο της Θεοτόκου, λέμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Εκκλησία έχει άλλη γλώσσα, δεν έχει τη γλώσσα του κόσμου. Έχει τη γλώσσα της Γραφής. Η Γραφή έχει άλλη γλώσσα, άλλα νοήματα. Γιατί ο θάνατος ονομάζεται κοίμησης? Όταν κοιμάται κανείς δεν εκμυδενίζεται, δεν περιέρχεται σε κατάσταση ανυπαρξίας. Έτσι και όταν πεθαίνει δεν εκμυδενίζεται, κοιμάται κατά έναν τρόπο. Το σώμα πεθαίνει, το πνεύμα δεν πεθαίνει. Κοιμάται ο άνθρωπος και περιμένει την ημέρα που θα τον ξυπνήσει ο Θεός, που θα τον αναστήσει εκ νεκρών. Αυτά, αγαπητοί μου, δεν είναι παραμύθια. Οι πολλοί τα ακούν ως παραμύθια. Κατάφερε ο διάβολος να κλονίσει την πίστη στα ύψιστα δόγματα της πίστεώς μας, τις ύψιστες αλήθειες. Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν από το μηδέν, δισεκατομμύρια γαλαξίες, ένα σύμπαν με διάμετρο δισεκατομμύρια έτη φωτός, και κυβερνάει το σύμπαν, ένα πολυπλοκότατο σύστημα και παναρμόνιο σύστημα. Ο Θεός που δημιούργησε τα σύμπαντα από το μηδέν και κυβερνάει τα σύμπαντα, ο Θεός που δημιούργησε και εμάς, εμένα που μιλάω και εσάς που ακούετε, από το μηδέν, ο Θεός που ανέστησε εμάς τους ανθρώπους από τον τάφο της ανυπαρξίας και μας έκαμε συνειδητές υπάρξεις, ο Θεός θα μας αναστήσει και από τους τάφους. Δεν είναι τίποτε στο Θεό δύσκολο. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη για μεγάλος άνδρας? Εκοιμήθηκε, προσετέθη προς τους πατέρας αυτού. Εκοιμήθηκε, προσετέθη προς τον λαόν αυτού. Πόσο συγκινητικές είναι αυτές οι εκφράσεις της Γραφής. Κοιμήθηκε, δεν λέει απέθανε, κοιμήθηκε,
και προστέθηκε προς τους πατέρας του, πήγε κοντά στους πατέρας του, στους προγόνους του που είχαν κοιμηθεί γρηγορότερα και απέλθει στην αιωνιότητα. Κοιμήθηκε και πήγε κοντά στο λαό του. Τι είπε ο Χριστός εν όψη της Αναστάσεως του Λαζάρου? Είπε στους μαθητάς του: «Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν». Ο Λάζαρος ο φίλος μας κοιμήθηκε, αλλά πηγαίνω να τον ξυπνήσω. Και εννοούσε απέθανε και πηγαίνω να τον αναστήσω. Η κόρη του Ιαΐρου πέθανε και ο Χριστός, ενώ έκλαιγαν και μυρολογούσαν την νεκρή κόρη, ο Χριστός τι είπε? Μη κλαίετε, δεν απέθανε αλλά καθεύδει, κοιμάται. Και άρχισαν να γελούν. Έκλαιγαν και άρχισαν να γελούν. Απέθανε, αλλά ο Χριστός είπε δεν απέθανε. Και απέθανε και δεν απέθανε, και τα δύο είναι σωστά. Απέθανε σαν σώμα, δεν απέθανε σαν πνεύμα. Το σώμα πεθαίνει, αγαπητοί, το πνεύμα δεν πεθαίνει. Το πνεύμα είναι που σκέπτεται, το πνεύμα είναι που διανοείται και ομιλεί. Το πνεύμα δημιουργεί επιστήμη και πολιτισμό. Το πνεύμα έχει τις έννοιες του πνεύματος του Θεού της αιωνιότητος. Μεγάλα αισθήματα και μεγάλος πόθος. Είμαστε μικροί θεοί, προορισμένοι για την απέραντη αιωνιότητα. Τι λέγει ο Παύλος στο αποστολικό ανάγνωσμα που ακούμε σε κάθε κηδεία και θα διαβαστεί και στη δική μας κηδεία? Όσο και αν δεν μας αρέσει ο θάνατος, θα πεθάνουμε. Η απόφαση είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη. Είμαστε αμαρτωλοί και θα πεθάνουμε, θα ταπεινωθούμε μέχρι θανάτου και μέχρι γης, για να πέσει ο εγωισμός μας. Λοιπόν, τι λέγει όμως ο Παύλος για τους πιστούς ανθρώπους? «Ου θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί υπέρ των και κοιμημένων, ή να μην λυπείτε καθώς και οι λυποί με έχουν της ελπίδα». Δεν θέλω, αδελφοί, να έχετε άγνοια για τους και κοιμημένους, για να μην λυπείστε όπως λυπούνται οι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα. Και άμα πεθάνει ο ανθρωπός, τους απελπίζονται. Όχι, αγαπητοί μου, να μην απελπιζόμεθα. Είμαστε χριστιανοί. Η θρησκεία μας έχει σημεία, θαύματα, υπερβάσεις των φυσικών νόμων. Συνεπώς είναι αδικαιολόγητη η απιστία. Αν δεν υπήρχε ανάσταση των νεκρών, μάταια είναι τα πάντα. Ματέως θα ερχόμουν και εγώ εδώ να ομιλώ. Με την ανάσταση των νεκρών και την κατάκτηση της απέραντης αιωνιότητος, ο άνθρωπος αποκτά αξία και υπεραξία και αναδεικνύεται όντως Θεός κατά χάριν, που έχει θέση αιωνίως κοντά στον Θεό κατά φύσιν και στην Παναγία και στους Αγίους, αγγέλους και ανθρώπους. Θα τελειώσω με ένα λόγο που αποτελεί περιαυτολογία. Δεν μου αρέσει να περιαυτολογώ. Δεν μου αρέσει να ομιλώ για τον εαυτό μου. Να εμπιστεύσετε, αγαπητοί τηλεθεατέ, συχαίνομαι να ομιλώ για τον εαυτό μου. Άλλοι αρέσκονται να ομιλούν και να εγκομιάζουν τους εαυτούς τους. Δεν είναι άνθρωποι με ταπείνωση και σύνεση. Αλλά εγώ σήμερα θα περιαυτολογήσω. Είναι ανάγκη. Πήγα μια μέρα σε ένα ναό στον Καρέα, στον Άγιο Γεώργιο. Εκεί μαζεύονται πολλοί άρρωστοι και πολλοί δαιμονισμένοι από όλο τον κόσμο. Και ένας καλός πλαχνικός ιερομόναχος κάθεται συνεχώς και διαβάζει ευχές και εξορκισμούς για τα πονεμένα αυτά πλάσματα, τους αρρώστους και τους δαιμονισμένους. Ανάμεσα στους δαιμονισμένους ήταν και μια γυναίκα από τους φούρνους Ικαρίας, μου είπαν. Ούτε τη γνώριζα, ούτε με γνώριζε.
Και σε μια στιγμή, καθώς μιλούσα σε έναν κύκλο ανθρώπων μετά τη Θεία Λειτουργία στο κηλικείο του ναού, αυτή από απόσταση 5 μέτρου περίπου, ύψωσε τη φωνή της και φώναξε: «Σκάσε ρε Σωτηρόπουλε!» Ούτε τη γνώριζε, ούτε με γνώριζε. Το δαιμόνιο όμως μας ξέρει όλους. «Σκάσε ρε Σωτηρόπουλε! Μην τους μιλάς! Μην τους ανοίγεις τα μάτια!» Στενοχώρησε το διάβολο που ήταν μέσα στο ταλέπορο αυτό πλάσμα. Στενοχώρησε το διάβολο ότι έλεγα μερικά πνευματικά λόγια σαν κύκλο ανθρώπων. Τι είπε στη συνέχεια? «Πας και στην τηλετόρα και μιλάς εναντίον των αιρέσεων και λες αλήθειες και μας καίει ο λόγος». Ο λόγος του Θεού καίει τους δαίμονας. Και κατόπιν τι είπε? «Θα πάμε και εμείς στην τηλετόρα και θα πολεμήσουμε». Γιατί του λέω αυτό? Απευθύνω προς τον αγαπητό κύριο Μιχαλόπουλο και λέω ότι οι δαίμονες, επειδή η τηλετόρα είναι το καλύτερο κανάλι, το έχουν βάλει αυτό το κανάλι στο μάτι τους. Γι' αυτό εμείς όσοι μιλάμε από αυτό το κανάλι και μιλάμε πολύ, πρέπει να προσέχουμε τα λόγια μας, γιατί την ημέρα της κρίσεως θα δώσουμε λόγο και για κάθε λόγο. Να πω και ένα άλλο λόγο που έχει σχέση με την Παναγία μας. Αυτό ήταν και που το είπαν χριστιανοί. Φώναζαν μια μέρα εκεί οι δαιμονισμένοι στον Άγιο Γεώργιο Καρέα εναντίον μου και έλεγαν: «Αυτός ο Σωτηρόπουλος που κηρύττει και μας καίει ο λόγος». Ο λόγος του Θεού καίει, σαιματίζει τους δαίμονες. Αχ, στέλεζαν τα δαιμόνια. Θέλουμε να το λεξοντώσουμε, αλλά δεν μπορούμε. Τον προστατεύει ο μεγάλος και η μεγάλη. Τι θα πει ο μεγάλος και η μεγάλη? Είναι η γλώσσα των δαιμόνων, είναι η διάλεκτος των δαιμόνων. Δυσκολεύεται ο διάβολος να πει ο Θεός, ο Χριστός, η Παναγία. Και τι λέει? Ο μεγάλος και η μεγάλη. Μεγάλο εννοεί το Θεό και μεγάλη εννοεί την Παναγία. Αδελφοί μου, όσοι είμαι θα πιστεί, να ξέρουμε να είμαστε ακράδαντα πεπισμένοι ότι έχουμε την προστασία του μεγάλου και της μεγάλης. Του μεγάλου με απόλυτη έννοια του Θεού μας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και της μεγάλης με σχετική έννοια της Παναγίας, που είναι η μεγαλύτερη από όλους τους ανθρώπους και από όλους τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους. Είναι η μειωτέρα των χερουβίμ και των σεραφείμ, ανωτέρων αγγελικών όντων, ασυγκρίτως. Υψηλωτέρα των ουρανών και καθαρωτέρα λαμπιδόνων ηλιακών. Η εκλεκτότερη θυγατέρα του Θεού, η νύμφη του Θεού με μοναδική έννοια, διότι γέννησε χωρίς σπέρμα ανδρός με τη δύναμη του Θεού, νύμφη ανύμφευτη, και η μητέρα του Θεού, η θυγατέρα του Θεού, η νύμφη του Θεού και η μητέρα του Θεού, η μετά Θεών Θεός, τα δευτερία έχωσα της Τριάδος, το πιο χαριτωμένο πλάσμα, το πιο θεωμένο πλάσμα, το πλάσμα που μοιάζει περισσότερο με το Θεό, που έρχεται μετά την Αγία Τριάδα. Πρώτη η Αγία Τριάδα που είναι ο Φύση Θεός, και έπειτα η Παναγία η οποία είναι η καταχάριν Θεός. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Κινδυνεύουμε σαν άτομα, σαν έθνος, σαν κόσμος. Τα σημεία δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Ο πλανήτης ολόκληρος έχει επαναστατήσει και τα στοιχεία της φύσης και ο ήλιος εναντίον μας. Η ζωή στο μέλλον θα είναι αφόρητη, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη. Για να μην απογοητευτούμε, να έχουμε προσιλωμένο το βλέμμα της ψυχής, να έχουμε ανεβασμένη την καρδιά μας στον ουρανό.
να σκεπτόμεθα και να επικαλούμεθα συνεχώς το Θεό και μετά το Θεό τους Αγίους και υπεράνω όλων των Αγίων την υπεραγίαν Θεοτόκων, την θυγατέρα, την πιο εκλεκτή θυγατέρα, την νύμφη ανύμφιστη θεόνυφη και τη μητέρα του Θεού μας. Η Παναγία μας θα μεσητεύει στο Χριστό και ο Χριστός θα δείχνει το ελαιός του σε κάθε πιστή ψυχή. Θα είμαι πάλι μαζί το άλλο Σάββατο. Να προσευχόμεθα ο Θεός να σώζει το έθνος μας και όλο τον κόσμο. Χαίρετε η χάρη της Παναγίας μαζί με όλους μας.